σας ή μία αρετή και θα φτιάξουμε σήμερα μία πάρα πολύ εύκολη υγιεινή συνταγή για όλη την οικογένεια, κυρίως όμως για τα παιδάκια μας που θα τη λατρέψουν. Έχει αρκετή σοκολάτα μέσα, είναι αυτές οι μπαλίτσες ενέργειας, οι οποίες τώρα το καλοκαίρι είναι και φοβερή ιδέα να τις βάλουμε μέσα στο ψυγείο, γιατί κάνουν έτσι σαν ένα γλυκάκι, λίγο παγωμένο, λίγο παγωτάκι. Τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ εύκολες και είμαστε έτοιμες να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε καταρχήν τους χουρμάδες μας. Έχουμε μία κούπα χουρμάδες. Θέλω να προσέξετε, οι χουρμάδες μας καταρχήν να είναι χωρίς κουκούτσι. Άρα παίρνουμε μαλακούς χουρμάδες χωρίς κουκούτσι. Αν δείτε ότι οι χουρμάδες είναι λίγο πιο σκληροί, θα τους βάλουμε λίγο να μουλιάσουν. Βάζουμε επομένως τους χουρμάδες. Προσθέτουμε τη βρώμη. Βρώμη βάζουμε 2 κουταλιές της σούπας. 2 κουταλιές της σούπας επίσης είναι και τα αμύγδαλά μου. Θα ήθελα όμως πριν, για να μην πέσουν όλα μαζί στο μπλέντερ και μας μπερδέψουν, τα αμύγδαλα να τα έχουμε θρηματίσει, για να είναι πιο εύκολο στο μάσημα για τα παιδιά. Μην τα φοβόσαστε, γιατί θα χτυπηθούν πάρα πολύ καλά, αρκεί να είναι θρηματισμένα από πριν. Αφού έχουμε βάλει επομένως τους χουρμάδες, τη βρώμη και τα αμύγδαλα, ερχόμαστε να προσθέσουμε 1 κουταλιά κακάο. Κακάο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και 2 κουταλιές. Εξαρτάται πόσο σοκολατένιο το θέλετε. Και αφού βάλουμε και το κακάο μας, τη σοκολάτα για τα παιδάκια, θα βάλουμε και φυστικό βούτυρο. Φυστικό βούτυρο θέλουμε περίπου 1 κουταλίτσα της σούπας. Άρα εγώ θα βάλω 2 κουταλάκια του γλυκού και είμαστε έτοιμες. Δεν χρειάζεται να χτυπάτε τα υλικά ξεχωριστά εκτός από τα αμύγδαλα που είπαμε, τα οποία μπορείτε να τα αγοράσετε και θερματισμένα. Κλείνουμε πολύ καλά το καπάκι μας και ξεκινάμε να χτυπάμε. Θέλει πολύ λίγο χτύπημα. Ωραία. Αυτό που θέλω να δείτε μόλις έχει χτυπηθεί το μείγμα μας, θα δείτε ότι μπορεί να σας φαίνεται έτσι διάσπαρτο, θα το πάρουμε όμως και θα αρχίσουμε να κάνουμε μικρές μπαλίτσες. Επειδή είναι χουρμάδες μέσα, μας δίνουν αυτή την ιδιότητα να μπορέσει να κολλήσει. Άρα φτιάχνουμε μικρά μπαλάκια, τα βάζουμε μέσα και αρχίζουμε να κάνουμε σε όποιο μέγεθος θέλετε. Μπορούμε να τα κάνουμε πιο μικρά, πιο μεγάλα, εξαρτάται πώς θέλετε να τα αποθηκεύσετε. Άρα, αφού φτιάξουμε όλο μας το μείγμα, τα μπαλάκια μας μετά τα βάζουμε σε ένα γυάλινο μπολ και τα έχουμε μέσα στο ψυγείο μας. Τα μπαλάκια αυτά κρατάνε τουλάχιστον για 10 μέρες και θα μπορούσατε επίσης να κάνετε πάρα πολλές παραλλαγές. Τι εννοώ παραλλαγές? Εμείς βάλαμε χουρμάδες. Αντί για χουρμάδες θα μπορούσατε να βάλετε δαμάσκηνα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε αποξηραμένο βερίκοκο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε σίκο αποξηραμένο. Απλά θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι όσο διαφορετικά φρούτα βάζουμε, τόσο διαφορετική θα είναι η γεύση που θα μας δώσει ένα. Και το δεύτερο, η ισορροπία με τη σοκολάτα. Ο χουρμάς αφήνει πολύ εύκολα να βγει η γεύση της σοκολάτας, ενώ το βερίκοκο ή το δαμάσκηνο έρχονται λίγο και την καλύπτουν. Άρα μπορείτε να πειραματιστείτε, να κάνετε πάρα πολλά και να είστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα είναι τέλειο.